Και επειδή προσφάτως άκουσα και τα σχόλια του αρχηγού του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, του αρχηγού του μίνι Πασόκ, που μου ζήτησε μάλιστα να παραιτηθώ. Το απαντώ λοιπόν ότι παραιτείται ο πολιτικός όταν το στείλει ο κόσμος στο σπίτι του ή όταν οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι έχουν διαφορετική άποψη από το αποτέλεσμα των εκλογών. Συνεχίζεται η κόντρα Αυγενάκη Ανδρουλάκη με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πινκ-πονκ της αντιπαράθεσης εντείνεται εκατέρωθεν σχετικά με την μερική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι αφορά την απόφαση η οποία επισήμωσα μας έρθει το επόμενο διάστημα για μερική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλοδεχούμενη. Ξέραμε τα προβλήματα, γι' αυτό το λόγο και απέπεψα τον προηγούμενο πρόεδρο, μέλος του ΠΑΣΟΚ παρεπτόντος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Σημανδράκου. Και επειδή του διαφεύγει του κυρίου Ανδρουλάκη το εξής. Είχε διατελέσει και ευρωβουλευτής και όφελε να το ξέρει. Αυτό είναι μια σύνηθης διαδικασία από την κοινότητα σε πολλούς αντίστοιχους μηχανισμούς διακίνησης των χρημάτων. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε νωρίτερα χθες το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης από τις Μοίρες, λέγοντας πως ο υπουργός αντί να απολογηθεί, επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ. Και αντί να απολογηθεί, γιατί εν καιρό της δικής του υπουργίας έχουμε τις χειρότερες πληρωμές από την εποχή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Γιατί την εποχή του μπαίνει υπό ευρωπαϊκή εποπτεία ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ. Λες και εμείς θέμε. Ο υπουργός αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για ένα οργανισμό με παθογένειες και έχουν ξεκινήσει διορθωτικές κινήσεις για την βελτίωσή του, ώστε να λειτουργεί με μοναδικό στόχο το συμφέρον και την εξυπηρέτηση των αγροτών. Πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Να νοικοκυρέψουμε ή να ξεκινήσουμε το νοικοκύρεμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας οργανισμός με πολλές παθογένειες. Δεν το κρύψα ποτέ. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, ζήτησα την απομάκρυνση του απελθόντα Προέδρου, του κ. Σημανδράκου. Τις προηγούμενες εβδομάδες ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος μιας πολύ πετυχημένης πληρωμής όσον αφορά τις αποζημιώσεις που περιμένανε οι παραγωγοί. Πράγματι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αλλάξει. Έχουμε βγει στα χρονοδιαγράμματα μας δίνει ο Υπουργός. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη των κτηνοτρόφων, καθώς αυτοί προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την Ήπεθρο. Ενώ τόνισε πως πετύχαμε σημαντικές αλλαγές στην ΚΑΠ και η προσπάθεια συνεχίζεται. Και πετύχαμε αλλαγές στην ΚΑΠ. Κάτι που ελάχιστοι πίστευαν στην αρχή της προσπάθειάς μας αυτής. Συμμαχήσαμε με δυνάμεις του εξωτερικού, πετύχαμε τις πρώτες σημαντικές αλλαγές, αλλά και συνεχίζουμε. Μας ζήτησε πίστοση χρόνου και απέδειξε πραγματικά το τεράστιο ενδιαφέρον και την τεράστια επιμονή που έχει για τον πρωτογενή τομέα. Οι κτηνοτρόφοι μετά από μια αλλεπάλληλη τριετία αρχίξανε και έχουν μια σταθερότητα. Στο πλαίσιο των επαφών του με κτηνοτρόφους, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε αναφορά στη δέσμευσή του που υλοποιήθηκε ότι μέχρι το Πάσχα οι αγρότες θα έχουν εισπράξει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Καταφέραμε να αξιοποιήσουμε 785 εκατομμύρια, τα οποία διανεμήθηκαν με δικαιοσύνη, με τα λιγότερα δυνατά λάθη. Ό,τι μας είπε στην πρώτη συναντήση που κάναμε, το έκανε πράξη. Ήταν μια σανίδα σωτηρίας. Και πιστεύουμε και αν έχουν γίνει και ορισμένα λάθη, προσπαθούν να το διορθώσουν.